να μπουν οι βάσεις οικονομικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με όραμα και ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σας είπα στην αρχή και επιμένω, κάποιοι το άκουσαν, κάποιοι δεν το άκουσαν, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, να στήσουμε ένα καινούριο Δήμο και βέβαια να στήσουμε μια οικονομική κατάσταση η οποία θα κάνει το Δήμο να είναι βιώσιμος. Σε ό,τι αφορά τώρα το ότι δεν έχουμε όραμα, δεν φαίνονται έργα, δεν, εμένα προσωπικά δεν με φοβίζουν όλα αυτά που λένε οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Όπως είπε και ο κύριος Αλεσίωτης, έχω ήδη διανύσει 2 τετραετίες στο Δήμο Ναυπλίων. Σας υπενθυμίζω ότι πολλές φορές στη συζήτηση των προϋπολογισμών όλα αυτά έχουν ξανακουστεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Σας θυμίζω όμως ότι η Δημοτική Αρχή πάντα είχε τα ανακλαστικά, πάντα προγραμμάτισε και πάντα άρχισε να εκτελεί έργα με επιστέγασμα την συμπαράσταση του κόσμου και βέβαια την αποδοχή του κόσμου και την τελική επιλογή μας ως Δημοτικής Αρχής. Επομένως, θα ξέρετε, να είστε σίγουροι ότι προσωπικά στη σκέψη μου, στο μυαλό μου και στον προγραμματισμό μου είναι να γίνουν έργα στο Δήμο. Αυτό που γίνεται το 2011 γίνεται επειδή εμείς το επιλέξαμε και για μας έτσι έπρεπε να γίνει. Θα τονίσω στο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε και ο κύριος Γραμματικός και ο κύριος Βιόλας για τα έξοδα συμβούλων των 200.000 ευρώ. Εγώ θα τονίσω ότι από την ενασχόληση αυτών των συμβούλων για τις προτάσεις οι οποίες έχουν έρθει, ο Δήμος έχει πάρει πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολλά χρήματα, τα οποία τα 200.000 είναι μια σταγόνα με αυτά τα οποία έχουμε πάρει. Θα σας θυμίσω το πρώτο ολοκληρωμένα αστικά στην πρώτη 3 εκατομμύρια ευρώ, το ΚΙΦΙ, το κέντρο υπηρεσίας φροντίδας ηλικιωμένων, όλες οι πλατείες που κατασκευάστηκαν, ο πολιτιστικός πεζόδρομος, ο βρεφονιπιακός σταθμός στην Πρόνοια. Θα σας θυμίσω ότι ήδη σήμερα αρχίσαμε και τρέχουμε το άλλο ολοκληρωμένο αστικό που αφορά την πόλη του Ναυπλίου, άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ που αφορά την πόλη του Ναυπλίου. Θα μιλήσω για την κοινωνία της πληροφορίας και για άλλα προγράμματα τα οποία έχουμε πάρει. Επομένως πιστεύω ότι όλα αυτά τα έξοδα τα οποία κάνουμε για συμβούλους έχουν όφελος για το Δήμο και δεν είναι πεταμένα λεφτά. Τώρα από εκεί πέρα, σε κάποιες στάσεις που ακούστηκαν για έξοδα κίνησης Προέδρου, ότι είναι πολλά. Πινακίδες σήμανσης, τηλέφωνα και αμοιβές νομικών, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα κονδύλια είναι αρκετά μικρά και από εκεί πέρα όλοι γνωρίζετε ότι οι πινακίδες σήμανσης σε όλη την Ελλάδα και μέσα στο Ναυπλίο είναι έρμια του κάθε βάνδαλου και του κάθε ανεγκέφαλου, ο οποίος ή θα τη ρίξει κάτω, ή θα πάει να τη βάψει, ή θα πάει να την καταστρέψει, τα βλέπετε καθημερινά στην πόλη μας, ακόμα και σε τείχους. Από εκεί πέρα δεν θα πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι το 2011 θα είναι μια χρονιά η οποία θα πάει τις βάσεις για ένα καινούριο δυνατό οικονομικά Δήμο και με προοπτικές και προς αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε το πρόγραμμά μας για την τετραετία.